Τι πολύ μπάσκετ σήμερα, ε! Ναι, αλλά το μπάσκετ, όχι ναι, πολύ. Μιλάμε ναι, για ναι. Κορυφή. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Παναγιώτη Φασούλα που είναι σήμερα μαζί μας και που μας περίμενε αρκετή ώρα μέχρι να κάνουμε τη σύνδεση. Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα, με χαρά μου. Ευχαριστώ πολύ. Υποψήφιος πρόεδρος. Ναι. Είναι γεγονός. Έχει εκλογές, έχουν όλες οι ομοσπονδίες. Θεωρώ ότι είναι χρυσή ευκαιρία για πολλούς τους παλιούς αθλητές. Όλοι οι παλιοί αθλητές είμαστε, αλλούς έτσι κι αλλιώς. Απλώς ήρθε η ώρα πλέον να γίνουν. Μάλλον νομίζαμε ότι θα γίνουν δημοκρατικές εκλογές. Νομίζουμε ότι θα γίνουν δημοκρατικές εκλογές και ότι θα υπάρχει αντιπροσώπηση, εν πάση περιπτώσει, των σωματείων και δίνεται μια ευκαιρία να προχωρήσει προς τα μπρος στο μπάσκετ. Παναγιώτη, εκτός από το ότι έχεις γυναίκες δίπλα σου, το οποίο είναι κάτι που συμβαίνει πρώτη φορά, τι άλλο είναι αυτό το καινούριο που θέλεις να φέρεις στο ελληνικό μπάσκετ? Είναι το αυτονόητο που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, πρέπει κάποια στιγμή οι ομοσπονδίες, οι αθλητικές ομοσπονδίες, δεν είναι ακριβώς υψηλού επίπεδου πολιτική που αφορά τον λαό ή τις ζωές των ανθρώπων, αφορά την πρόοδο των αθλημάτων. Σε όλο τον κόσμο η σκητάλη πάει από τον ένα στον άλλο, κυρίως διαδέχονται τον ένα στον άλλο, κυρίως παλιοί αθλητές, αθλητές ψηλού επίπεδου, παράγοντες που έχουν πραγματικά μοχθήσει μέσα στα γήπεδα ή μέσα στους στίβους ή μέσα σε οποιοδήποτε αγωνιστικό χώρο έχουν ζήσει. Εμείς εδώ είχαμε μια διαδικασία στην οποία λίγο πολύ, χωρίς να μηδενίσω καθόλου το παρελθόν, πρέπει να πω ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα, δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάντα το λέω αυτό, δεν ξέρω γιατί με εγκαλούν πάντα, γιατί δεν λέει ότι γίνανε πράγματα. Πάντα λέω ότι γίνανε πράγματα, αλλά πάση περιπτώσει νομίζω ότι δεν συμβαδίζει με την εποχή αυτή τη στιγμή η Ομοσπονδία. Έχει μείνει αρκετά πίσω όσον αφορά το συγχρονισμό τη με τις σύγχρονες απαιτήσεις που έχει και το άθλημα και η φιλαθλική και η ομάδα μας και ο ραστινικός αθλητισμός κυρίως στη χώρα μας. Παναγιώτη, το είχες πάντα στο μυαλό σου αυτό? Δηλαδή, να ηγηθείς μια τέτοια προσπάθεια ή προέκυψε γιατί όντως λες ότι έχουμε μείνει πίσω, έγιναν πράγματα, αλλά μπορούσαμε να τα είχαμε πάει και καλύτερα? Όχι, δεν ξέρω αν θα πηγαίναμε καλύτερα. Σίγουρα τα τελευταία 4-8 χρόνια νομίζω ότι δεν ασχολούμαστε καν για την επόμενη μέρα. Ουσιαστικά πάμε με την κυκτημένη ταχύτητα των επιτυχιών που η ίδια η επερχόμενη διοίκηση κάποια στιγμή έφερε. Αλλά τώρα πλέον εδώ και 8 χρόνια δεν ασχολείται κανείς με τη σύγχρονη τεχνολογία, με την ψηφιοποίηση της Ομοσπονδίας, με τον τρόπο, με τη γραφειοκρατία στις σχέσεις των σωματείων με την Ομοσπονδία, με τις Ενώσεις, με τη διαφάνεια στη σχέση των σωματείων με την Ομοσπονδία και τις Ενώσεις. Και όταν λέω διαφάνεια, εννοώ να ξέρει ο καθένας ότι μπορεί μέσα από ένα ψηφιακό σύστημα να κάνει τις ίδιες μεταγραφές με το άλλο σωματείο, να μην αδικείται κανείς, να μην έχουμε φαβορητισμό και πελατειακές σχέσεις. Νομίζω ότι αυτό ήταν μια πρακτική του παρελθόντος, η οποία έχει εκλείψει από άλλα πολύ πιο σημαντικά κομμάτια της κοινωνικής μας ζωής και πολιτικής μας ζωής και έρθει ο καιρός να εκλείψει και στην Ομοσπονδία του μπάσκετ. Υπάρχουν, σας λέω, η ψηφιοποίηση που λένε όλοι δεν είναι κάτι το οποίο εμείς το θεωρούμε με έναν φοβερό εκμοντερνισμό, είναι κάτι το οποίο θα δώσει διαφάνεια και αξιοπιστία στη σχέση των σωματείων μεταξύ τους και στη σχέση τους μεταξύ των σωματείων, μεταξύ της Ομοσπονδίας και των σωματείων και των ενώσεων. Αυτό το λέω γιατί, για παράδειγμα, να σας πω κάτι. Έχουμε ένα ορισμένο αριθμό μεταγραφών. Δεν τηρείται ποτέ αυτός ο αριθμός μεταγραφών από κανένα σωματείο. Αν είναι ένα φιλικό σωματείο, εν πάση περιπτώσει, κάνουμε και καμιά εικοσαριά μεταγραφές παραπάνω. Αν είναι λιγότερο φιλικό, κάνει 2-3 παραπάνω. Αν είναι εχθρικό σωματείο, δεν κάνει καθόλου. Κανείς δεν μπορεί να ελέγξει ποιος έχει κάνει και ποιος δεν έχει. Με την ψηφιοποίηση όλα αυτά αποφεύγονται. Ο ένας τα βλέπει τι κάνει ο άλλος. Έτσι κι αλλιώς το ηλεκτρονικό σύστημα δεν σε αφήνει να κάνεις παραπάνω μεταγραφές από ό,τι. Λέω ένα παράδειγμα μόνο από όσες δικαιώσεις. Οπότε ουσιαστικά υπάρχει μια ισονομία μεταξύ των σωματείων. Γιατί όπως είναι ισότιμα τα σωματεία την ώρα που ψηφίζουν, δηλαδή μία ψήφος ο ΑΣ πέρα Παναγιά για παράδειγμα, μία ψήφος και ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν, αφού υπάρχει ισονομία στην ψήφο, γιατί να μην υπάρχει ισονομία και καθαρότητα στη σχέση και μεταξύ των μικρών σωματείων με των μεγάλων? Είναι ίδια τα σωματεία στα μάτια της Ομοσπονδίας. Τον ερασιτεχνικό αθλητισμό έρχεται η Ομοσπονδία να στηρίξει. Τον ερασιτεχνικό αθλητισμό που είναι ένα κοινωνικό αγαθό που παρέχουν όλες οι πολιτείες του δυτικού κόσμου και που οι Ομοσπονδίες έχουν χρέος να τον αναπτύσσουν και να τον βοηθούν. Παναγιώτη, μίλησες, μιλάς για τη βάση, μιλάς για τη βάση, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά ο νέος πρόεδρος θα πρέπει να διαχειριστεί και την επόμενη μέρα στην εθνική ομάδα με τη συμφωνία με το Ρικ Πιτίνο, εν πάση περιπτώσει αυτά τώρα είναι λίγο θολά, και βέβαια ένα πυρηνικό όπλο που έχουμε στα χέρια μας, τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ενώ για την εθνική ομάδα.
Είναι ευχή έργο ότι έχουμε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όχι μόνο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όλα αυτά τα παιδιά που παίζουν στην εθνική ομάδα, οι οποίοι είναι οι σύγχρονοι ήρωες για τα νέα παιδιά, για τους Έλληνες, και πρέπει να ξαναπάρουν τη θέση που τους αξίζει, τη θέση που πρέπει να έχουν στη σκέψη των Ελλήνων φιλάθλων. Γιατί δεν έχουν εκεί, δεν είναι η πρώτη σκέψη στο ελληνικό μπάσκετ. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα των τελευταίων 11 ετών. Ότι το μπάσκετ παράγει κακές ειδήσεις μόνο, δεν παράγει θετικές ειδήσεις, και κυρίως έχουμε εξαφανίσει τους ήρωές μας που είναι οι παίχτες. Είναι πρωταγωνιστές και τα σωματεία, και δυστυχώς δεν μπαίνουν στην πρώτη γραμμή. Ναι, ο Αντετοκούνμπο είναι ένα κεφάλαιο για την εθνική ομάδα, όχι μόνο αγωνιστικά, αλλά και για το image, για την εμπορικότητα, αν θέλετε, της εθνικής ομάδας, για το να βάλουμε καινούργια παιδιά μέσα στο γήπεδο. Εμείς προφανώς το κυριότερο μέλημά μας είναι ο εθνικός αθλητισμός, οι μικρές εθνικές κατηγορίες, μέχρι και τα τοπικά και τα εφηβικά και τα παιδικά. Αλλά η βιτρίνα του μπάσκετ είναι πράγματι η εθνική. Και πρέπει η εθνική μας ομάδα φέτος, στην διάρκεια του προελπιακού τουρνουά, βεβαίως και το ευχόμαστε, όποιος και να είναι προφανώς η διοίκηση, να πετύχει τους στόχους της να πάει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είναι σημαντικό για την εθνική ομάδα μπάσκετ να συμμετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και θα κάνουμε τα δυνατά, ό,τι περνάει από το χέρι μας, στο μέτρο του δυνατού που εμείς είμαστε διοίκηση, όχι μόνο να είναι πλήρης η στελέχωση της εθνικής ομάδας προπονητικά και όσον αφορά τους παίκτες, αλλά να πάρουμε και το πολυπόθητο εισιτήριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο, αν και εφόσον γίνουν, βέβαια, όπως και αν και εφόσον γίνουν πολλά πράγματα αυτό το καλοκαίρι. Παναγιώτη, να φύγω λίγο από τον υποψήφιο πρόεδρο, να πάω στον μπαμπά Παναγιώτη και να μας πεις πώς ένιωσες όταν η κόρη σου χάρισε στην εθνική ομάδα γυναικών στο μπάσκετ αυτή την πρόκριση στο τέλος του αγώνα. Το βλέπουμε κιόλας το καλάθι. Εγώ δεν το βλέπω, αλλά. Το έχει δει πολλές φορές, είμαι σίγουρη. Το έχει δει πολλές φορές, σίγουρα. Έβαλε ένα ίδιο και χθες στην νίκη της ομάδας. Στην Τενερίφη. Στην Τενερίφη, έβαλε το τελευταίο το νικητήριο καλά. Αλλά ξέρετε, εγώ πάντα προσπαθώ να τα δω αυτά με μετριοπάθεια. Και αυτό είπα και στη Μαριέλα, ότι οι καλές στιγμές είναι λίγες στον αθλητισμό. Οι πολύ έντονες συναισθηματικά καλές στιγμές είναι πολλές, μάλλον να δεν τις θυμάσαι. Θυμάσαι τις κακές. Οπότε απόλαυσε όσο μπορείς την καλή στιγμή. Το έκανε δηλαδή στο κατάλληλο timing και βέβαια με τη μέγιστη φανέλα. Με τη φανέλα της εθνικής ομάδας. Με τη φανέλα της εθνικής ομάδας και μια εθνική ομάδα γυναικών, η οποία είναι ταλαιπωρημένη. Παρατημένη. Τα 7 κορίτσια που αγωνίζουν στην Ελλάδα δεν είχαν καν προπονήσεις. Σωστό. Οι ελάχιστες προπονήσεις κάνανε. Δεν έχουν αγωνιστεί, δεν έχουν παιχνίδια στα πόδια τους. Παρ' όλα αυτά καταφέραμε να πάμε στο Ευρωπαϊκό. Εμείς αντιμετωπίζουμε άντρες και γυναίκες και στο πρόγραμμά μας το ίδιο. Δεν έχουμε ξεχωριστό πρόγραμμα για τις γυναίκες, για τα κορίτσια, για τις νεανίδες. Έχουμε το ίδιο σκεπτικό. Εμείς είμαστε στη λογική ότι οι εθνικές μας ομάδες πρέπει να έχουν τις ίδιες παροχές. Δηλαδή, 5 φυσιογραφητές, 5 λέω τώρα ένα νούμερο, έτσι, δεν ισχύει αυτό. Ενδεικτικά τα λέω το νούμερο. Τον αριθμό φυσιογραφητών που έχει η εθνική ομάδα των ανδρών έχει η ομάδα γυναικών, η ομάδα νεανίδων και η ομάδα των εφήβων. Τον αριθμό προπονητών, τις ίδιες συνθήκες διαβίωσης, τις ίδιες παροχές, τα ίδια τουρνουά, τον ίδιο αριθμό παιχνιδιών, την ίδια διαδικασία στο αναπτυξιακό πρόγραμμα που έχουμε ένα πολύ σοβαρό αναπτυξιακό πρόγραμμα και τον τρόπο λειτουργίας του την επόμενη μέρα. Δεν ξεχωρίζουμε άντρες και γυναίκες. Θεωρούμε ότι οι γυναίκες είναι το άλλο μισό του πληθυσμού. Πιστεύουμε ότι οι γυναίκες κάναν μεγάλο το μπάσκετ μετά το 3 με το 87. Μέχρι το 87 υπήρχαν ορισμένοι μπασκετικοί που βλέπαμε μπάσκετ, παίζαμε μπάσκετ και βλέπαμε μπάσκετ άντρες περισσότερο. Το 87 έβαλε και τις γυναίκες στο παιχνίδι. Γίναν λάτρες του μπάσκετ και οι γυναίκες. Παίξανε πολύ περισσότερες. Έχουν φτιάξει τις ζωές τους. Έχει περάσει η πρώτη-δεύτερη γενιά των γυναικών μετά το ευρωμπάσκετ. Έχουν κάνει τις οικογένειές τους, έχουν σπουδάσει, έχουν κάνει καριέρες επαγγελματικές. Έχουν βελτιώσει τον εαυτό τους σε όλα τα και θέλουμε και αυτές να τις βγάλουμε μπροστά. Παναγιώτη, επειδή συνόμψε εγώ το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που ταιριάζει στις γυναίκες. Ειλικρινά το πιστεύω αυτό, γιατί η ανταγωνιστικότητα, το πείσμα και η πίστη στην νίκη που έχουν οι γυναίκες είναι δύσκολο να το βρει σε άντρες. Είναι πιο πολλές οι γυναίκες που τα πιστεύουν αυτά. Κάτι τελευταίο, σύντομο, γιατί βλέπουμε πλάνα από την εθνική ομάδα των ανδρών. Σπανούλης, εθνική ομάδα των ανδρών. Σου έρχεται κάτι στο μυαλό, λες κάτι, μια επιστροφή, επειδή το βλέπουμε και με τη φανέλα του Ολυμπιακού τώρα, ας πούμε. Εγώ θέλω να ξαναδώ την εθνική ομάδα των ανδρών, αυτή την ωραία παρέα ανθρώπων, οι οποίοι είναι φίλοι μέσα και έξω από το γήπεδο. Θέλω να δω αυτά τα παιδιά, το έχουν ζήσει αυτά τα παιδιά σε διάφορες φάσεις, το 2006, στα εφηβικά. Έχουν κάνει πολύ μεγάλες επιτυχίες, έτσι δεν υπάρχει μια εμβολία. Εγώ το μόνο που θέλω να δω, θέλω να τους δω, θέλω να δω πραγματικά τη δίψα
για να φέρουν μια επιτυχία τη Δίψα, για να ξαναγίνουν συγγενείς αυτοί που θα παίξουν αυτή την ομάδα του Προολυμπιακού Τουρνουά και μετά των Ολυμπιακών. Εγώ από το 2017 το πιο ισχυρό συνέστημα που μένει τελικά μετά από τόσα χρόνια, έτσι, είναι ότι με αυτούς τους 12-15 ανθρώπους που βρεθήκαμε εκεί, είτε το θέλουμε είτε όχι, είμαστε συγγενείς. Αυτό είναι γιατί ζήσαμε την κορυφαία στιγμή των ζωών μας. Και νομίζω ότι υπάρχουν τέτοιες κορυφαίες στιγμές στη ζωή όλων μας. Νομίζω ότι θέλουμε να ζούμε με άλλους ανθρώπους, θέλουμε να διασκεδάζουμε, θέλουμε να περνάμε ωραία, θέλουμε να κερδίσουμε, θέλουμε να είμαστε η αιχμή του δώρατος ενός ολόκληρου λαού που θέλει να δει μια επιτυχία μετά από τόσα βάσανα που έχει περάσει, είτε οικονομικά, είτε με την οικονομική κρίση, με οτιδήποτε. Νομίζω ότι μπορούμε να ξαναγίνουμε ο βασιλιάς των επιτυχιών ως σπορ στην Ελλάδα, το μπάσκετ, μέσα από τις εθνικές μας ομάδες. Όλες τις εθνικές μας ομάδες. Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε καλή τύχη. Ευχαριστούμε πολύ. Σε αυτό το ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Γεια σας.